Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Για ένα ακόμα βράδυ μαζί σας, Χριστός Ανέστη, να είστε όλες και όλοι καλά. Απόψε 18 Απριλίου του 2018, μία εβδομάδα έχει περάσει, σχεδόν μία εβδομάδα έχει περάσει από τότε που σημειώθηκε ένα τραγικό γεγονός και μιλάμε για το χαμό του πιλότου μας Γιώργου Μπαλταδόρου. Στις 12 Απριλίου κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή της Σκύρου ο ήρωας πιλότος μας μαζί με το μαχητικό του αεροσκάφος 2005 μετά από αποστολή αναχέτησης τουρκικών μαχητικών που καθημερινά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας και με την προκλητικότητα της Τουρκίας να συνεχίζεται αδιαλείπτως και να εντείνεται. Ο σπουδαίος αυτός ήρωάς μας, ο Γιώργος Μπαλταδόρος, αμοιβόταν, φίλες και φίλοι, με 1.180 ευρώ τον μήνα, την ώρα που οι βουλευτές και οι πολιτικοί καρεκλοκένταυροι σαν τον Πάνο Καμένο εισπράττουν τουλάχιστον 8.000 ευρώ το μήνα. Αυτός λοιπόν ο Πάνος Καμένος ανακοίνωσε τον θάνατο του Γιώργου Μπαλταδόρου μέσω Twitter. Έσχος και ντροπή είναι αυτό που έχουμε να πούμε. Μορφή αρχαιοελληνικής τραγωδίας θύμιζε και είναι πραγματικά η σύζυγος και χείρα πλέον του άτυχου πιλότου μας, η οποία γυναίκα μέσα στον ανίποτο πόνο της βρήκε το σθένος να ψάλει τον εθνικό μας ύμνο την ώρα που η ίδια και πλήθος κόσμου αποχαιρετούσαν τον ήρωα πιλότο μας στην τελευταία του κατοικία. Φίλες και φίλοι, ως ένα ίστατο χαίρε, ας ακούσουμε το συγκλονιστικό αυτό απόσπασμα από το ψαλμό του εθνικού μας ύμνου, όπως τον έψαλε η τραγική αυτή μορφή, η σύζυγος του Γιώργου Μπαλταδόρου. Ας ακούσουμε λίγο, παρακαλώ. Αθάνατος, φίλες και φίλοι. Αθάνατος ο Γιώργος Μπαλταδόρος. Μας συγκλώνησε και αυτός και όλοι εκείνοι οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον ιδρώτα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Αυτοί οι πιλότοι μας και όλοι εκείνοι που φυλάνε Θερμοπύλες. Ας μπούμε όμως να δούμε ένα απόσπασμα από δελτίο ειδήσεων για να δούμε πώς συντελέστηκε αυτή η πτώση, η τραγική πτώση του μοιράζ του έμπειρου πιλότου μας, του Γιώργου Μπαλταδόρου. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του Α και μετά θα επανέλθουμε πάλι να κάνουμε ένα σχετικό σχολιασμό και θα έχουμε μετά από λίγο και τον καλεσμένο μας, τον πρώτο καλεσμένο μας, τον στρατηγό εναποστρατεία, τον κύριο Καρατουλιώτη. Ας ακούσουμε λοιπόν. Το αεροσκάφος. Η πτήση έχει καταγραφεί από την κάμερα του δεύτερου μαχητικού που επέστρεψε στη Σκύρο και το βίντεο ήδη εξετάζεται από τους αξιωματικούς που διερευνούν το δυστύχημα. Ιδιαίτερα έμπειρος ο 34χρονος μοιραγός είχε ξεπεράσει τις 950 ώρες πτήσης, όλες τα μοιράζ. Κατά τη διάρκεια της πτήσης δεν ανέφερε το παραμικρό για πρόβλημα ή βλάβη, ούτε επιχείρησε να θέσει σε λειτουργία το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Το Μοιράζ 2005 ήταν από τα πλέον καινούργια και υπερσύγχρονα μαχητικά που διαθέτει η πολεμική μας αεροπορία, αφού αγοράστηκε και επιχειρούσε από το 2007 και μάλιστα είχε καταγράψει μόλις 806 ώρες πτήσης. Φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, αυτό ήταν το πιο τραγικό γεγονός της εβδομάδας που πέρασε, αλλά είχαμε και συνέχεια στις τουρκικές προκλήσεις, όπου είχαμε τρεις Έλληνες πατριώτες οι οποίοι πήγαν και τοποθέτησαν ελληνική σημαία πάνω σε μία βραχονισίδα, μικρός ανθρωποφάς ή ανθρωποφάγος λέγεται. Την τοποθέτησαν λοιπόν εκεί αυτή την ελληνική σημαία και οι Τούρκοι δια του πρωθυπουργού τους, Γιλντιρίμ πως λέγεται, αυτός λοιπόν είπε ότι εμείς κατεβάσαμε την ελληνική σημαία με Τούρκους κομάντος, άλλος έλεγε ότι πήγανε και με το λιμενικό και κατέβασαν την ελληνική σημαία. Ας ακούσουμε λοιπόν, παρακαλώ πολύ, το σχετικό απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του 1 Channel για να έρθουμε μετά στον καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Καρατουλιώτη, τον στρατηγό εναποστρατεία, με τον οποίο τον έχουμε ξαναβγάλει στην εκπομπή μας για να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για αυτά τα θέματα τα οποία καίνε τις τελευταίες ημέρες και σήμερα που μιλάμε. Παρακαλώ. Του ΝΑΤΟ
Ο απολογισμός μέχρι στιγμής της έντασης της σχέσης Ελλάδας-Τουρκίας δυστυχώς γίνεται όλο και χειρότερος, έτσι. Είχαμε μέχρι πρότινος τον εμβολισμό ενός πλοίου κάτω στα Ήμια, τον διάφορες πράξεις βέβαια και δηλώσεις εμπριστικές, προκλητικές, χυδαίες ακόμα από τουρκικής πλευράς που δυστυχώς απαντήθηκαν άστοχα για μένα στο ίδιο ύφος από μερικούς παράγοντες ελληνικής πλευράς. Είχαμε βέβαια την κράτηση των δύο Ελλήνων αξιωματικών η οποία βαστάει πάνω από ένα μήνα χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα λύση. Και δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, προχθές είχαμε και το χαμό ενός Έλληνα πιλότου μετά την πτώση του Μιράζ ανοιχτά της Κύρου. Την ίδια ώρα, αργά και βασανιστικά, κυλάει ο χρόνος για τις οικογένειες του Λοχία ΕΠΟΠ Δημήτρη Κούκλατζε και του ανθιπολοχαγού Άγγελου Μητρετόδη, οι οποίοι συνελήφθησαν από Τούρκους στον Εύρο την 1η Μαρτίου και έκτοτε κρατούνται στις φυλακές υψίσης της ασφαλείας της Αντριανούπολης. Κανείς δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει πότε θα τελειώσει ο εφιάλτης, δηλώνει ο πατέρας του Λοχία. Η δικογραφία θα συμπληρωθεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον στρατηγό εν αποστρατεία, τον κύριο Νίκο Καρατουλιώτη. Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, στρατηγέ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, κύριε Βραχιλίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και μια διόρθωση. Υποστράτηγος εν αποστρατεία. Δεν πειράζει, στρατηγός, το ίδιο είστε. Συγγνώμη. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, εγώ και τους υποστράτηγους και τους αντιστράτηγους τους λέω στρατηγούς. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε το εξής. Εδώ έχουμε μια εντυνόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας, αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα, αν μπορείτε εσείς και με βάση αυτό το οποίο έχουμε ακούσει και τα δελτία ειδήσεων, εσείς μπορείτε περίπου να υποθέσετε ποιες είναι οι αιτίες εκείνες που οδήγησαν το μαχητικό αεροσκάφος και τον έμπειρο πιλότο μας σε αυτή την τραγωδία. Κύριε Βραχιολίδη, εγώ είμαι του στρατού. Προφανώς δεν είναι δυνατόν να έχω άποψη και να γνωρίζω επί τεχνικών θεμάτων. Εγώ χοντρικά θα πω μόνο ένα πράγμα. Τόσο οι άνθρωποι όσο και τα μηχανήματα έχουν τα όρια τους. Όταν τα ξεπεράσεις ενδεχομένως να συμβεί το μοιραίο. Γνωρίζουμε και αυτή τη στιγμή καταπονείται υπερβολικά τόσο το προσωπικό όσο και το υλικό της αεροπορίας και καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Και κατά δεύτερον και το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή η αεροπορία μας δεν αντιμετωπίζει πολεμικούς αεροπόρους της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Την αεροπορία την πετσόκοψε ο Ερντογάν μετά το πραξικόπημα και κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο κόσμος, ότι έχει επαναφέρει από την πολιτική αεροπορία, έχει επαναφέρει από την πολιτική αεροπορία υποχρεωτικά με νόμο και τους βάζει τους πολιτικούς τους αεροπόρους να πετάνε με πολεμικά αεροπλάνα εκ των οποίων μερικοί εξ αυτών ενδεχομένως να προέρχονται από την πολεμική αεροπορία, αλλά να λάβετε υπόψη σας σοβαρά ότι αυτή τη στιγμή θεωρούνται γερασμένοι αυτοί διότι έχουν πάρει σύνταξη από την πολεμική αεροπορία, και κάποιους ενδεχομένως οι οποίοι εκπαιδεύονται αυτή τη στιγμή απάνω στα πολεμικά αεροπλάνα και έρχονται σε αντιπαράθεση με τους δικούς μας και οι δικοί μας έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον πολλούς ατζαμίδες αεροπόρους οι οποίοι είναι απρόβλεπτοι και ως εκ τούτου η καταπώνηση του προσωπικού είναι πολλαπλάσια από ό,τι θα είχαν να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες με τους οποίους τουλάχιστον γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή ουσιαστικά προσπαθούν με τους ελιγμούς που κάνουν οι δικοί μας να γλιτώσουν κάποιο κακό που μπορεί να κάνουν οι άλλοι λόγω της ασχετοσύνης τους, της αδεξιότητάς τους. Όχι, μπορεί. Αυτός είναι και ο μεγάλος ο φόβος. Μάλιστα, εκεί φτάσαμε. Και μάλιστα τώρα, μια και το πήγαμε σε αυτό το σημείο, εδώ βλέπουμε από τη μία μεριά που μου λέτε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιους άσχετους, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι ο Ερντογάν έχει βάλει μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα drones, για να παραβιάζουν το Αιγαίο και εμείς φτάνουμε στο σημείο να έχουμε F-16 και Μιράζ να κυνηγάνε αυτά τον αέρα, τον κοπανιστό δηλαδή. Αυτό μοιάζει ντροπιαστικό.
Κύριε Βραχιολίδη, ναι. θέλω να σας πω το εξής, ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω τεχνολογικά. Ναι. Οι Τούρκοι έχουν φύγει πολύ μπροστά τεχνολογικά και μάλιστα αυτά τα ντρόν κατασκευάζονται από την ίδια τουρκική πολεμική βιομηχανία. Και θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Πετάν τα βλέπουμε και παρακολουθούμε ότι και αν συμβεί κάποιο ατύχημα, εμείς θα χάσουμε προσωπικό. Στο ντρόν δεν υπάρχει μέσα πιλότος. Και ως εκ τούτου και πέραν από αυτό δεν θα μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι το ντρόν ήταν της πολεμικής αεροπορίας. Το πιο πιθανό είναι οι Τούρκοι να πούν ότι ήταν της ακτοφυλακής μας και το στείλαμε να δει γιατί είχαμε μια πληροφορία ότι βούλιαξε μια βάρκα με μετανάστες. Και οπότε είναι και καλυμμένοι από το διεθνές δίκαιο. Αυτό που έχω να σας πω και να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, ότι εκτός από αυτό το ότι έχουν φύγει τεχνολογικά, κάνουν αυτή τη στιγμή έναν πολύ φθηνό, μέσα σε παρένθεση, υβριδικό πόλεμο οι Τούρκοι, ο οποίος εμάς μας κοστίζει πανάκριβα. Και θα μας εξουθενώνει δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο σε δυναμικό, αλλά και σε χρήμα. Άλλο είναι να πετάει ο αεροπόρος απάνω και να υφίσταται την καταπώνηση και τα λεγόμενα G, να πούμε, που αναπτύσσονται και παραμορφώνεται ο άνθρωπος μέχρι τα χαρακτηριστικά του, και άλλο να κάθεται στο γραφείο του και με το τηλεχειριστήριο να παίζει ένα βιντεοπαιχνίδι. Δεν είναι, και να πει και τον καφέ του. Το μόνο το οποίο θέλω να σας πω για τα ντρόν, και κρατήστε το αυτό, ότι το Άνκα Β, το οποίο χρησιμοποιούν οι Τούρκοι, έχει περίπου, μπορεί να πετάσει περίπου συνεχώς 24 ώρες χωρίς ανεφοδιασμό. Προσέξτε, με μεικτό κόστος το 24ωρο, να μην ξεπερνά συνολικά τα 3.000 δολάρια. Δηλαδή το μεικτό κόστος του ντρόν ανέρχεται περίπου στο 1/6 μιας ωριαίας λειτουργίας ενός F-16. Μάλιστα. Φοβερά πράγματα αυτά. Δηλαδή αυτοί μπορούν με τον ντρόν να πετάνε 24 ώρες και να μας δημιουργούν προβλήματα, και το κοστολόγιο τους μόνο να είναι 3.000 δολάρια για 24 ώρες, ενώ ένα F-16 σε μία ώρα μας κοστίζει περισσότερο από ότι πετάει μας κοστίζει περισσότερο 6 φορές μία ώρα από ό,τι πετάει το ντρόν σε 24 ώρες. Κοιτάξτε να σας πω τώρα κάτι. Εδώ λέμε ότι έχει άσχετους μεν πιλότους, αλλά ουσιαστικά δεν τους χρειάζεται από ένα σημείο και μετά. Και εμείς θέλω να μου πείτε, κύριε Καρατουλιώτη, σε μια προοπτική 4-5-6 ετών, βλέποντας σήμερα την Τουρκία να ετοιμάζεται να πάρει τους S-400, να ετοιμάζεται να έχει και πυρηνική ενέργεια, δεν ξέρω αν θα εγκαταστήσει εκεί πυρηνικούς πυράβλους. Πού πάμε εμείς, δηλαδή, σε 5 χρόνια η Ελλάδα πού θα βρίσκεται σε σχέση με την Τουρκία? Πρώτον, η Τουρκία έχει ένα τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα 120 δισεκατομμύρων, το εξήγηλε το 2014, προκειμένου να υλοποιηθεί το 2023. Το 2023, σημειώστε το, ότι είναι η χρονιά που το τουρκικό κράτος κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Το 23 το ίδρυσε και ο Ατατούρκ και είπαν το 23 να ολοκληρώσουν αυτό το πρόγραμμα. Αυτό ξεκίνησε με 70 δισεκατομμύρια και τώρα ήδη έχει φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια. Η Τουρκία θα εξοπλιστεί σαν αστακός και οπωσδήποτε εμείς θα είμαστε πολύ κατώτεροι των περιστάσεων από πλευράς υλικού, καθώς εμείς αυτή τη στιγμή ψάχνουμε, κύριε Βραχιολίδη, να μην κρυβόμαστε, να βρούμε 1,5 δισεκατομμύριο για να κάνουμε τον εξυγχρονισμό των F-16. Μαζέψαμε όλα τα ψηλά από τις τσέπες μας, σπάσαμε και τον κουμπαρά από τα παιδιά μας και δεν μπορούμε, φτάνουμε μέχρι τα 200. Μας λείπουν 300 εκατομμύρια και δεν μπορούμε να κάνουμε τον εξυγχρονισμό των αεροπλάνων. Όσο για το άλλο που είπατε,
Ναι. Για το πυρηνικό εργοστάσιο, επιτρέψτε μου να έχω κάποιες αμφιβολίες και αν θέλετε σημειώστε το, γιατί η γεωγραφία έχει δικάσει την Τουρκία, αλλά και η ιστορία έχει δικάσει την Τουρκία με τη Ρωσία να σκοτώνονται. Μέχρι στιγμής έχουμε 16 ρωσοτουρκικούς πολέμους, εκ των οποίων από τους 15 βγήκε νικητής η Ρωσία και μόνο στον 16ο έληξε ισοπαλία ο αγώνας που έκλεισε το μέτωπο όπως ο Λένιν, προκειμένου να επιβάλλει στο εσωτερικό της Ρωσίας την επανάσταση με τους Μπολσεβίκους και αναγκάστηκε και συμμάχηση με τους Τούρκους. Η Ρωσία και η Τουρκία ξέρουν ότι θα ξαναέρθουν σε σύγκρουση. Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν είναι τόσο αφελής να βοηθήσει τους Τούρκους να έχουν πυρηνικό οπλοστάσιο το οποίο ενδεχομένως να στραφεί και στο μαλακό υπογάστριό τους. Γιατί η Τουρκία είναι δίπλα με τη Ρωσία. Και οι τυχόν φιλικές σχέσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν σοβαρό υπόβαθρο. Απλά ο Πούτιν, λειτουργώντας αμοραλιστικά, και τον φοβήθηκαμε στον αμοραλισμό, βλέπουμε στις επιχειρήσεις της Συρίας ξεπέρασε ακόμα και τους Αμερικανούς, αν δούμε πώς ξεπούλησε τους Κούρδους. Απλά ο Πούτιν πατρονάρει αυτή τη στιγμή την Τουρκία και τη σμπρώχνει και την εξοπλίζει. Ακόμα η επιθυμία του είναι ακόμα και να έρθει σε σύγκρουση με την Ελλάδα προκειμένου να καταρρεύσει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και να έρθει να έχει έξοδο σε θερμά ύδατα. Το όνειρο του Πούτιν είναι αυτή τη στιγμή να διαλυθεί το ΝΑΤΟ. Εάν έρθει η σύγκρουση Ελλάδα με την Τουρκία, θα είναι ευχής έργο για αυτόν. Τώρα. Α, μάλιστα. Μάλιστα, βάζετε μια διάσταση τέτοια. Μάλιστα. Τώρα και κλείνοντας θα σας πω το εξής. Εάν κάνει όμως το λάθος η Τουρκία και φύγει από το ΝΑΤΟ, η Ρωσία θα την καταπιεί την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή δεν τολμάει η Ρωσία να έρθει σε απευθεία σύγκρουση με την Τουρκία, γιατί έχει απέναντί της ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Και χρησιμοποιεί ως μοχλό δηλαδή την ίδια την Τουρκία να έρθει σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ μέσω της σύγκρουσής της με την Ελλάδα. Βεβαίως και γι' αυτό τους δίνει τους S-400. Τους S-400 τους δίνει γι' αυτό το λόγο. Εκεί όμως μπαίνει άλλη παράμετρο. Ήδη από ό,τι παρακολουθώ, οι Αμερικανοί πλέον το βάλαν ομά στο τραπέζι. Προσέξτε, τους λένε τους Τούρκους, ότι αν πάρετε τους S-400 δεν έχει F-35. Μάλιστα, ναι. Ακροβατεί αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν. Ακροβατεί. Είναι ένα κρεμές ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Δεν ξέρει ακόμα πού θα κινηθεί. Και άρα είναι και απρόβλεπτος. Άρα είναι πολύ πιθανόν να χτυπήσει και την Ελλάδα. Και αυτά τα οποία γίνονται τις τελευταίες ημέρες, κυκλώνουν τα ίμια, γίνεται αυτό με το ανθρωποφάγο, το νησάκι μας, την Βραχονησίδα μας, που πήγανε και πήρανε, λέει, αυτή λέει, ότι πήρανε την σημαία μας. Δηλαδή είναι απρόβλεπτος τελείως. Μπορεί να έχουμε κάποιο επεισόδιο πολύ σοβαρό. Απρόβλεπτος είναι. Επεισόδιο σοβαρό μπορεί να έχουμε. Θερμά επεισόδια οπωσδήποτε θα έχουμε. Γιατί τώρα εξήγηλε ότι θα έχει στις 24 Ιουλίου εκλογές. Όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ο Ερντογάν θα ανεβάζει τα γκάζια προκειμένου να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του και ειδικά τους ακραίους, τους γκρίζους λύκους με τους οποίους έχει συνεργαστεί, κοιτάει να τους συσπυρώσει γύρω του. Θερμά επεισόδια θα έχουν. Ενδεχομένως και καμιά μικροσυμπλοκή. Πολεμική σύγκρουση δεν έχουμε τώρα. Εάν τολμήσουν τώρα οι Τούρκοι, απεφευκταίο σαν άνθρωπος, αλλά σαν στρατιωτικός, μακάρι να το επιχειρήσουν, ξέρουν πολύ καλά ότι το Αιγαίο θα γίνει ο βυθό. Θα γίνει θα η καταστροφή τους. Θα είναι η καταστροφή τους. Καταρχάς, έχουμε μια σειρά νησιωτικών συμπλεγμάτων, στα οποία λειτουργούν ως αβήθιστα αεροπλανοφόρα, και τα οποία μπορούμε και τα εξοπλίζουμε ανά πάσα στιγμή και μετακινούμε τον οπλισμό. Δεύτερον, έχουμε τα Μοιράζ 2000, τα οποία σε συνδυασμό με τους πυράβλους Exocet θεωρούνται οι φωνιάδες των αποβατικών. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο με τους συγκεκριμένους πυράβλους
στον πόλεμο των Φόκλαντ βύθισε 2 από τα 5 αγγλικά πολεμικά. Επιπλέον έχουμε υποβρύχια, έχουμε και την θαλάσσια υπεροχή, αλλά έχουμε και την υποθαλάσσια. Οι Τούρκοι ακόμα δεν έχουν εφοδιαστεί με τα υποβρύχια τα οποία έχουμε εμείς, τα οποία θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσμο. Ξέρουν ότι θα γίνει ο υγρός ο στάφος. Δεν τολμάνε στην παρούσα φάση. Εάν ολοκληρώσουν το εξοπλιστικό πρόγραμμα του 23, που ενδεχομένως να πάει και το 25, γιατί κάποια εξοπλιστικά τους προγράμματα καθυστερούν, τότε το συζητάμε αυτό. Αλλά τώρα ότι θα μάθουμε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε συνέχεια με τέτοια θερμά επεισόδια, τα οποία είναι προκειμένου και για εσωτερικούς λόγους να συσπυρώσει το εκλογικό ακροατήριο Ερντογάν, αλλά και επιπλέον είναι και στρατηγικός συνδυασμός από πολλών χρόνων. Στρατηγέ, ήθελα και ένα σχόλιο με βάση αυτό το περιστατικό που έγινε στην βραχονισίδα Ανθρωποφάς. Είχαμε 3 νεαρούς, οι οποίοι από πατριωτικό φρόνημα και θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του πιλότου μας, του Μπαλταδόρου, πήγανε και στήσανε πάσο σε αυτή τη βραχονισίδα την ελληνική σημαία. Η Τουρκία δήλωσε δια του πρωθυπουργού της ότι αυτήν πήγανε οι κομάντους οι δικοί της και την κατεβάσαν. Εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε δηλαδή μία βραχονισίδα η οποία βρίσκεται πλέον στην καρδιά του Αιγαίου. Δεν είναι όπως τα Ίμια, τα οποία είναι πιο κοντά στα τουρκικά σύνορα. Και έχουμε δηλαδή ένα είδος αμφισβήτησης των νησιών μας που βρίσκονται δίπλα μας. Κοιτάξτε, κύριε Βραχιολίδη, καταρχάς δεν μπορούν οι παρέες να καθορίζουν την εξωτερική πολιτική. Τα καταλαβαίνουν τα παιδιά, Ελληνόπουλα είναι, πήγαν να βάλουν μια σημαία. Υπόψη όμως ότι εμείς στο στρατό ορκιζόμαστε να μην εγκαταλείπουμε τα σημαία στον όρκο που δίνουμε, να μην αποχωριζόμαστε από αυτές και να δώσουμε την τελευταία ρανίδα στο αίματός μας. Συγγνώμη, με αυτά που λέτε τώρα, συμφωνείτε με αυτά που είπε ο κύριος ο Καμένος σήμερα? Δεν άκουσα τι είπε ο κύριος Καμένος. Περίπου αυτά που λέτε τώρα, λέτε. Τα έχω γράψει πριν από 3 μέρες στο Facebook. Έχει κυκλοφορήσει όλο το διαδίκτυο και νομίζω ότι τα είπα πρώτος εγώ και δεν τα είπε ο κύριος Καμένος. Σωστά. Αλλά το θέμα είναι ως εξής. Κοιτάξτε να δείτε. Η σημαία δεν είναι ένα κουβαδάκι που πήγαμε, παίξαμε στην παραλία και το παρατάμε συνδίκες, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Τη σημαία κάθισε και τη φυλάγες. Σημαία σήκωσε και η αείμνηστη Αχλαδιώτη, η κυρά της Ρο. Κάθε πρωί σηκωνόταν, έκανε έπαρση και το βράδυ υποστολή. 60 χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά και τη φύλαγε στη σημαία και όταν πέθανε την πήρε μαζί της και είχε αφήσει επιθυμία και τη θάψαν με τη σημαία. Δεν τις αφήνουμε τις σημαίες. Είναι σοβαρή υπόθεση οι σημαίες. Ξέρετε κάτι όμως, στρατηγέ, μπορεί να κανείς να πει το εξής, ότι η βραχονισίδα είναι ας πούμε σαν το μπαλκόνι μας. Στο μπαλκόνι μας αφήνουμε τη σημαία μας και πάμε μέσα στο σπίτι μας ή βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας και κάνουμε τις δουλειές μας. Τώρα, αν πάει ο κλέφτης και ανέβει απάνω στο μπαλκόνι μας και την δεν σημαίνει ότι την εγκαταλείπουμε τη σημαία μας. Νομίζω ότι αυτή είναι η διάσταση. Δηλαδή, δεν έχουμε το δικαίωμα να βάλουμε τη σημαία μας στο μπαλκόνι μας, στη βραχονισίδα μας. Να μην ξεχνάτε όμως από ένα αντίστοιχο περιστατικό όπου ο δήμαρχος της Καλύμνου πήγε και έβαλε στο μπαλκόνι της Καλύμνου στα Ίμια τη σημαία, την παράτησε και έφυγε, πήγαν τα τουρκικά τα βατράχια, την αφαίρεσαν και μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια, τους δώσαμε το δικαίωμα. Τη σημαία δεν την εγκαταλείπεις. Επιμένω εγώ απάνω σε αυτό και τουλάχιστον εγώ έχω ορκιστεί να μην, και όπως όλοι οι στρατιώτες έχουμε οργιστεί να μην εγκαταλείπουν τη σημαία. Και πολύ δε περισσότερο τώρα αυτή τη στιγμή, όταν την αφήνεις μέσα σε μια βραχονισίδα και ξέρεις ότι οι Τούρκοι τέτοιες ευκαιρίες περιμένουν για να γκριζάνουν περιοχές. Έπειτα η σημαία μας είναι σε μια σειρά από νησιά όπου κάθονται και τους φυλάγους στρατιώτες. Έχουν μπει οι σημαίες εκεί που παίρνουν. Στο Αγαθονής έχουν μπει, υπάρχει δημιουργία και κάθεται και τη φυλάξη τη σημαία. Και σε όλα τα νησιά τα οποία παρουσιάζουν κάποια κίνηση. Απ' την άλλη μεριά, η Ελλάδα έχει πάνω από 6.500 νησιά και βραχονισίδες. Αν βάλεις μία δημιουργία σε κάθε νησί, 6.500 βραχονισίδες από μια δημιουργία από στρατό, θες 140.000 στρατιώτες. Δεν υπάρχουν αυτοί οι στρατιώτες να φυλάξουν. Να βάλουμε μια σημαία σε κάθε βραχονισίδα και να βάλουμε από μια δημιουργία να φυλάξει τη σημαία.
Και έπειτα, ακόμα και αν τους βάλεις αυτούς τους στρατιώτες, δεν έχεις μετά δύναμη επέμβασης, δεν έχεις συγκροτημένη δύναμη να επεμβείς στο Αιγαίο αν χρειαστεί για χοντρό περιστατικό. Και τρίτον και κυριότερον, εξαφανίζονται, μένεις χωρίς εφεδρίες. Μάλιστα, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα αυτά. Εντάξει, πήγαν τα παιδιά και βάλαν τη σημαία. Πρέπει να καθόμαστε και να σκεφτόμαστε. Και κάποτε πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον ελληνικό λαό. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε μόνο με το συναίσθημα. Εγώ, εντάξει, αυτά τα παιδιά κάναν αυτό που κάναν. Καλύτερα αυτό που κάναν, αλλά στην καφετέρια ήταν και πήραν απόφαση ξαφνικά να βάλουν μια σημαία. Έπρεπε τουλάχιστον κάποιος να τους καθοδηγήσει. Μάλιστα. Και ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο με την επίθεση την οποία έχουν πραγματοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Βρετανία στη Συρία για να πολεμήσουν υποτίθεται τα χημικά όπλα του Άσαντ. Ένα μικρό σχόλιο παρακαλώ. Σε αυτό υποτίθεται, έτσι. Σε αυτό υποτίθεται. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω από ελληνικής πλευράς ότι σε αυτό το οποίο κάθισα και μελέτησα και δεν είναι ανάγκη τώρα να καθίσουμε να πούμε τι ακριβώς έγινε στο συγκεκριμένο πόλεμο. Από μία μελέτη που έκανα χρησιμοποιήθηκαν κάποια όπλα τα οποία τα έχει ο ελληνικός στρατός, τα οποία ταυτόχρονα τα στερείται η τουρκική πολεμική μηχανή και δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην πατρίδα μας. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, η συμμαχία αυτή, πώς να την ονομάσουμε. Τριμερή συμμαχία. Τριανδρία. Έτσι, αυτή η Τριανδρία που έκανε την επέμβαση, τι έκανε ουσιαστικά. Δεν νομίζω ότι εκτόξευσε 103 πυράβλους. Από τους 103 πυράβλους αναχαιτίστηκαν οι 71. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τη Δύση, γιατί πώς κατόρθωσαν με τα πεπαλαιωμένα αντιεροπορικά συστήματα των Σύριων, γιατί η Ρωσία τους είχε κλειδώσει τους S-400 τους δικούς τους, αλλά πώς κατόρθωσαν να αναχαιτήσουν 71 πυράβλους η Συριακή αεράμινα. Εάν βέβαια πάντοτε αληθεύουν τόσο οι ρωσικές ανακοινώσεις αλλά και οι συριακές. Αυτό το οποίο πρόσεξα εγώ είναι ότι μεταξύ των αντιεροπορικών συστημάτων των Συριακών ικανοποιητικό ρόλο έπαιξαν και τα Σόρατς, τα οποία κατέριψαν 3 πυράβλους Τόμαχοκ. Υπόψη ότι αν και είναι ρωσικής κατασκευής είναι εντεταγμένα στο ελληνικό προστάσιο και δίνει ισχυρό πλεονέκτημα στην αεράμινα. Να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η Τουρκία δεν έχει αντιεροπορική άμυνα. Τώρα προσπαθεί να πάρει από τους Ρώσους. Είναι εντελώς ξέφραγο αμπέιν. Η Ελλάδα έχει ίσως την ισχυρότερη αντιεροπορική άμυνα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Επιπλέον η Γαλλία εκτόξευσε 8 πυράβλους Scalp EG, οι οποίοι παραπάνω πυραβλοί έπληξαν τους στόχους και δεν αναφέρθηκε καμία αναχέτηση εκ μέρους των Σύριων, αλλά το ίδιο και είπαν οι Γάλλοι. Θεωρητικά είχαν 100% επιτυχία. Να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτούς τους πυράβλους Scalp είναι φοδιασμένη η ελληνική μας αεροπορία και τους έχει με τα αεροπλάνα Mirage 2000. Αυτό πρέπει να το έλαβε και σοβαρά υπόψη της η Τουρκία, ότι αυτά τα οπλικά συστήματα δίνουν στην Ελλάδα πολλαπλασιαστή στρατηγική ισχύω και η Τουρκία θα σκεφτεί καλά πριν πράξει οτιδήποτε, γιατί ξέρει ότι το Αιγαίο θα είναι ο υγρός της τάφος. Μάλιστα. Στρατηγέ, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, γιατί πρέπει να βγάλουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή μετά αμέσως τον κύριο Αργύρη Ντινόπουλο, τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών. Θα τα ξαναλέμε, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε για μια ακόμη φορά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για όλα, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στον μεγάλο πιλότο μας. Τον πιλότο μας που μας έφυγε τόσο άδικα. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα με τον Νότι Σφακιανάκη. Πάμε, φίλε Μίλτο, να ακούσουμε το τραγούδι.
Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε στην εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης. Το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, «Ο αετός πεθαίνει στον αέρα» με τον Νότι Σφακιανάκη, τους στίχους έγραψε ο Σπύρος Γιατράς. Να πω δύο λόγια για τον Σπύρο Γιατρά. Είναι ένας μεγάλος στιχουργός, ο οποίος είναι οπτικός, παρακαλώ. Το λέω αυτό διότι και εμένα η άλλη μου ιδιότητα είναι να είμαι οπτικός. Ασχολούμαι με την οπτική. Έχω τελειώσει τη σχολή των οπτικών. Ο Σπύρος ο Γιατράς, λοιπόν, είναι ένας από τους πολύ μεγάλους στιχουργούς που έχει αναδείξει η χώρα μας και είναι οπτικός. Έχει οπτικό μαγαζί, αν δεν κάνω λάθος, του Ζωγράφου. Τη μουσική έγραψε ο Αλέκος Χρυσοβέργης και η Ειρήνη Χρυσοβέργη. Και η εκτέλεση ήταν από τον πασίγνωστο Νότι Σφακιανάκη. Είχαμε πριν από λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή τον στρατηγό εν αποστρατεία, τον υποστράτηγο εν αποστρατεία, όπως θέλει να το λέμε, τον Νίκο Καρατουλιώτη, ο οποίος μας είπε για την δύναμη που έχει αυτή τη στιγμή οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε σχέση με την Τουρκία. Που αν αυτή τη στιγμή κάνει η Τουρκία το λάθος να επιχειρήσει πόλεμο σε βάρος της χώρας μας, τότε το Αιγαίο θα είναι ο υγρός τάφος της. Αλλά τα πράγματα δεν θα είναι έτσι όπως πάμε στα ερχόμενα 5, 6 ή 7 χρόνια, διότι η Τουρκία εξοπλίζεται ραγδαία και θα έχει μια μηχανή τέτοια η οποία ενδεχομένως να καταπιεί τη χώρα μας. Το να καταπιεί τη χώρα μας είναι δικός μου χαρακτηρισμός και όχι απευθείας του κυρίου Καρατουλιώτη. Επιχειρούμε αυτή την ώρα να μιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Αργύρη Ντινόπουλο. Έλα. Γεια σας κύριε Υπουργέ, κύριε Ντινόπουλε. Χαίρετε. Είμαστε εδώ στην εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Θα ήθελα να μου πείτε ορισμένα πράγματα αρχίζοντας από τις προκλήσεις που έχουμε αυτές το τελευταίο διάστημα από την Τουρκία και με δεδομένο ότι εσείς ήσασταν ως δημοσιογράφος εκείνος ο δημοσιογράφος ο οποίος κάλυψε όσο κανείς άλλος την κρίση των ημείων. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα αντίστοιχο παρόμοιο σημείο ή χειρότερο, θα μας το πείτε εσείς. Κύριε Βεβαιώτη, καταρχήν σας ευχαριστώ για την απόψινή πρόσκληση και θα μου επιτρέψετε πριν πω οτιδήποτε να επισημάνω ένα πράγμα. Δημοσιογραφικές προσπάθειες σαν τις δικές σας, η παρουσία η δική σας η διαδικτυακή πραγματικά ενισχύει την ανεξάρτητη ενημέρωση και με χαροποιεί πολύ περισσότερο το γεγονός ότι συνομιλούμε απόψε, γιατί γνωρίζω πολύ καλά τις πατριωτικές και εθνικές θέσεις τις οποίες κατά καιρούς λαμβάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Απαντώντας στο ερώτημά σας, θα έλεγα το εξής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αποκλειστικός υπεύθυνος για την ένταση η οποία επικρατεί στο Αιγαίο είναι δυστυχώς η γείτονα χώρα. Και το συγκεκριμένο καθεστώς δεν θέλω να το χαρακτηρίζω του Ταγίπ Ερντογάν. Όμως θα ήθελα να πω κύριε Βραχιολίτη ότι όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν αν η χώρα δεν είχε την ατυχία να κυβερνάται από το 2015 και μετά από μια ανεύθυνη και θα έλεγε κανείς εξαιρετικά λιποβαρή κυβέρνηση. Οι Τούρκοι δεν θα τα κάνανε αυτά κύριε Βραχιολίτη και απευθύνομαι και στους πολυπληθείς ακροατές και followers στο διαδίκτυο οι οποίοι μας παρακολουθούν αν δεν ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας και υπουργός άμυνας ο Καμένος. Να σας θυμίσω ότι το 2014 ως αξιωματική αντιπολίτευση ο Τσίπρας δήλωνε για το Αιγαίο ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Αυτή λοιπόν την ανεύθυνη πολιτική των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δυστυχώς πληρώνει σήμερα ο τόπος και δυστυχώς πληρώνει σήμερα το έθνος. Μάλιστα. Δηλαδή, με το να ανοίξει τα σύνορα, μας λέτε ότι πέρασαν μέσα και ένα σωρό λαθρομετανάστες, οι οποίοι ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν και από την Τουρκία σε βάρος μας, έτσι. Κύριε Βραχιολίδη, μετά τις εκλογές τις ευρωπαϊκές και τις δημοτικές του 2014, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς και από δικά μας λάθη, οφείλω να ομολογήσω, κάλπαζε προς την εξουσία, ο Τσίπρας δήλωνε ότι όταν γίνει κυβέρνηση θα ξοδέψει 4,5 δις ευρώ για να κάνει κέντρα υποδοχής των μεταναστών, των παράνομων μεταναστών και των προσφύγων. Ήταν πραγματικά ένας κράχτης στους απανταχού της γης κολλασμένους να έρθουν στην πατρίδα μας. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Ερντογάν, μας εκβιάζει τώρα με τις ροές
των προσφύγων και των παράνομων μεταναστών και κλιμακώνει έτσι μια κρίση στο Αιγαίο, στην οποία δυστυχώς διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή από θέσεως ισχύως. Μάλιστα. Δεν μου είπατε όμως, σε σχέση με την εποχή που ζήσατε εσείς και καλύψατε δημοσιογραφικά την κρίση στα Ίμια, σήμερα που υπάρχει ένα αντίστοιχο, ας το πούμε έτσι, σκηνικό και με βάση αυτό που έγινε στη Βραχονισίδα Ανθρωποφάς, το σκηνικό αυτό είναι χειρότερο από εκείνη την εποχή? Μπορεί να έχουμε δηλαδή κάποια επίθεση πλέον της Τουρκίας σε βάρος μας? Ακούστε, πρόκειται για διαφορετικές, αντιλαμβάνεστε, χρονικές συγκυρίες. Εγώ είχα την ευκαιρία τότε ως δημοσιογράφος να καλύψω την κρίση των Ιμίων. Θα συμπληρώνα και κάτι ακόμα, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Εάν τότε στην κρίση των Ιμίων η τότε κυβέρνηση Σιμίτη, με πρωθυπουργό τον Σιμίτη και υπουργό εξωτερικών τον Πάγκαλο, αν είχε μια διαφορετική αντιμετώπιση, τότε ίσως τα πράγματα ήταν καλύτερα σήμερα. Θυμάστε τότε ο Σιμίτης και ο Πάγκαλος έλεγαν «Μα τι άλλαξε στα Ίμια?» Δεν άλλαξε τίποτα μετά την εισβολή της ελληνικής σημαίας. Και βλέπετε ότι σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια μετά, τα Ίμια δεν είναι πλέον γκρίζα περιοχή, αλλά διεκδικείται με τον τρόπο με τον οποίο διεκδικείται από τους Τούρκους. Η στάση τότε του Σιμίτη Πάγκαλου μας έχει φέρει στα σημερινά, δυστυχώς, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω αδιέξοδα, αλλά στην σημερινή κατάσταση. Μιλήσατε προηγουμένως και για δικές σας ευθύνες, με την έννοια ότι κάλπαζε προς την εξουσία ο κύριος Τσίπρας και εσείς, ας πούμε, κάτι δεν κάνατε σωστά. Να πούμε δηλαδή ότι ψηφίσατε μνημόνια κι εσείς και ήρθε ο κύριος Τσίπρας και τα συνέχισε αυτά τα μνημόνια, με αποτέλεσμα η αδυναμία της χώρας μας αυτή τη στιγμή να είναι μεγαλύτερη, είναι εντονότερη. Τώρα κοιτάξτε, τα γεγονότα ειδικά του δευτέρου εξαμήνου του 2014 δεν θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε αυτά, αλλά οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση οφείλω να πω ότι για την σημερινή κατάσταση, δηλαδή για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές του 2015, το οποίο αποδεικνύεται μια μοιραία χρονιά για την Ελλάδα, δυστυχώς υπάρχουν ευθύνες και στη δική μας την παράταξη. Διότι αν δεν είχαμε κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε, αν η δική μας φάση ήταν διαφορετική σε ορισμένα ζητήματα, πιθανώς ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατάφερνε να ξεγελάσει τον ελληνικό λαό και να υφαρπάξει την ψήφο. Αλλά όλα αυτά έχουν γίνει, κύριε Βραχιολίδη. Το ζήτημα είναι τι θα συμβεί από εδώ και μπρος. Εσείς πώς εκτιμάτε ότι θα έρθουν τα πράγματα από εδώ και μπρος, κύριε Ντινόπουλε? Είστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος? Κοιτάξτε, κύριε Βραχιολίδη, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια, δηλαδή εδώ και κάποιες δεκαετίες πρέπει να πω, έχω πολεμήσει σκληρά την αριστερά και τις ιδέες της. Αυτές τις ιδέες τις σπούδασα κιόλας, διότι όπως γνωρίζετε έχω σπουδάσει νομικά και μεταπτυχιακές σπουδές μου εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 1970, ήταν ακριβώς πάνω στο πώς η αριστερά καταλύει το κράτος δικαίου και πώς λειτουργεί ο αριστεράς των μηχανισμών και πώς καταλήγει κάθε έννοια ενωμής τάξης. Δεν λέω ότι αυτό το οποίο συνέβαινε τότε στις κομμουνιστικές χώρες συμβαίνει ακριβώς πανομοιότυπα και στην Ελλάδα σήμερα. Όμως έχουμε μια ομάδα ανθρώπων, έχουμε μια κλίκα η οποία λειτουργεί με καθαρά καθεστωτική νοοτροπία και θα προσπαθήσει να παραμείνει στην εξουσία έστω και την τελευταία στιγμή. Χρειάζεται σκληρή μάχη και ιδεών, αλλά και καθημερινής πολιτικής πρακτικής από τη μεριά μας, για να διώξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ μια ώρα αρχίτερα και να δει άσπρη μέρα επιτέλους ο τόπος. Για πείτε μου όμως, κύριε Υπουργέ, θα δει άσπρη μέρα ο τόπος ή θα έχουμε μια συνέχεια των μνημονίων? Διότι εδώ ο κύριος Τσίπρας φρόντισε να έχει τη χώρα αλυσοδεμένη για τα επόμενα 90 χρόνια, 99 χρόνια. Κοιτάξτε, η αριστερά, ο Τσίπρας ήταν βαλτός. Ο Τσίπρας ήταν βαλτός από τους δανειστές, ο Τσίπρας ήταν βαλτός από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, τόσο στο εξωτερικό, όσο εγώ θα το πω και στην Ελλάδα, για να έρθει να κάνει ακριβώς αυτό το οποίο είπατε. Να ξεπουλήσει όχι μόνο την ελληνική δημόσια περιουσία, αλλά και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στους ξένους. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε ο Τσίπρας θα πρέπει κάποια στιγμή να διορθωθεί από εμάς. Δεν λέω ότι θα είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά είναι ένας πολιτικός αγώνας στον οποίο θα πρέπει να δώσουμε. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα ήταν στο Καστελόριζο, έτσι. Θέλει να δώσει κάποιο συμβολισμό σε σχέση με τον κύριο Παπανδρέου,
που το 2010 μας έβαλε στα μνημόνια και θέλει να πει ο κύριος Τσίπρας ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Εσείς πιστεύετε κάτι τέτοιο, ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια? Ο Τσίπρας και ο ΓΑΠ, κύριε Βραχιολίδη, είναι σε κοινή πορεία. Είναι αυτοί οι οποίοι έφεραν τη χώρα εδώ, την οποία την έφεραν. Βεβαίως δεν θέλω να πω ότι και η δική μας παράταξη δεν έχει τις δικές της ευθύνες. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, ότι η ιστορία θα καταγράψει την σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σαν μια εποχή απόλυτου ραγιαδισμού, σαν μια εποχή στην οποία η ελληνική, η επάσπιστος, η ελληνική κυβέρνηση, η πολιτική παράταξη η οποία κυβερνάει τώρα, δηλαδή η αριστερά μαζί με τους ΑΝΕΛ, παραδίδουν τα κλειδιά της χώρας στους ξένους. Το πλέον ανησυχητικό είναι η δοκιμασία στην οποία βρίσκονται τα εθνικά μας θέματα. Δεν είναι μόνο η κρίση στο Αιγαίο, είναι και η παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας στη γειτονική μας χώρα. Μάλιστα, δυστυχώς. Εσείς παραμένετε ενεργός πολιτικός ή σας ελκύει η δημοσιογραφία περισσότερο από την πολιτική? Αγαπητέ φίλε, η δημοσιογραφία ξέρετε ότι είναι πάντοτε μια μεγάλη αγάπη, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ την έχω εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια πλέον. Είναι πολύ αργά για να επιστρέψω, αν και δεν σας κρύβω ότι ενώ σταυγό όπως νοσταυγεί ο καθένας και την εποχή της πρώτης νεότητάς του, σε κάθε περίπτωση όμως είμαι ενεργέστατος πολιτικά, γιατί πιστεύω ότι σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία όλοι όσοι υπερασπιζόμαστε κάποιες πατριωτικές αρχές, όλοι όσοι υπερασπιζόμαστε σε τελική ανάλυση, κύριε Βραχιολίδη, το αστικό καθεστώς αυτής της χώρας, οφείλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή των πολιτικών αγώνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Ντινόπουλε. Ευχαριστώ ειλικρινά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο άμεσο μέλλον. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Βραχιολίδη, και σας λέω σαν συνάδελφος, σας δημοσιογράφος, συνεχίστε αυτόν τον αγώνα τον οποίο κάνετε για τις πατριωτικές θέσεις, τις οποίες τόσο πολύ έχει ανάγκη και ο τόπος και η κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν μαζί μας και ο κύριος Αργύρης Ντινόπουλος, πρώην Υπουργός Εσωτερικών επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Θα περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Έχουμε, είπαμε, επιλεγμένα τραγούδια και για την σημερινή εκπομπή μας, ειδικά για τον Γιώργο Μπαλταδόρο, τον πιλότο μας, ο οποίος έφυγε με τόσο άδικο τρόπο. Το τραγούδι μας λέγεται «Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω». Σαν άγραφα, για να κυπλά κάδια για τροφοδρόμηση. Φιγεράκι, πλάκα ελεύθερος για τροφοδρόμηση για το διάδρομο 31. Βαρομετρική πίεση 10-13. Τα μπλακ κανάλι 2. Γεράκι, μπλακ τσεκ. Μπλακ 2. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, υπάρχουν αρκετά σχόλια κάτω από αυτό το τραγούδι, το «Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω». Έτσι να διαβάσουμε ενδεικτικά. Έτσι, μπράβο, ενωμένοι Έλληνες, μας φοβούνται όλοι. Πάρτε το χαμπάρι. Όλοι σας έχουμε μέταλλο, έχουμε πυγμή, έχουμε φιλότιμο οι Έλληνες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αεροπόρους μας που μας σώζουν και τους σώζουμε αν χρειαστεί. Αυτό το τραγούδι το αφιέρωσε κάποιος στη μνήμη του αετούς μυναγού Σωτηρίου Αντωνόπουλου που πέταξε ψηλότερα από εμάς. Αιωνία του η μνήμη, οι Έλληνες ναυτικοί του εμπορικού ναυτικού αθάνατος. Αυτό ήταν για έναν από τους πιλότους μας που έχουν φύγει δίνοντας τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, φίλες και φίλοι. Αυτός, ένας από αυτούς τους πιλότες, ήταν ο Γιώργος Μπαλταδόρος, ο οποίος έδωσε τη ζωή του με αυταπάρνηση. Ξεκίνησε για να αναχαιτήσει αεροσκάφη Τούρκων, όπου, όπως μας είπε και ο στρατηγός αναποστρατεία Νίκος Καρατουλιώτης, οι περισσότεροι από αυτούς πλέον που παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο είναι άσχετοι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Πάντως δεν είναι σχετικοί πιλότοι για πολεμικά, για μαχητικά αεροσκάφη. Και κάνουν βλακίες, κάνουν ασχέτως ίνες. Και μέσα
στο άγχος το οποίο έχει ο κάθε πιλότος, όπως και ο Γιώργος Μπαλταδόρος, είναι όχι μόνο να προασπίσει τα ελληνικά σύνορα, αλλά και να σώσει τη ζωή αυτού του πιλότου, του Τούρκου, για να μην κάνει και καμία βλακεία ο Τούρκος πιλότος. Δηλαδή νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν 1180 ευρώ, νοιάζονται για ένα σώρο πράγματα. Νοιάζονται για την πατρίδα μας, για το πώς θα είμαστε εμείς λεύτεροι και πώς θα παραμείνουν ακέραια τα σύνορά μας. Νοιάζονται ταυτόχρονα και για αυτούς τους άσχετους πιλότους, να μην σκοτωθούν οι ίδιοι, να μην κάνουν κάποιο ηλίθιο ελιγμό, να μην γίνει κάποιο κακό. Φαντάζεστε σε τι άγχος και τι πίεση ζουν αυτοί οι ήρωες. Αυτοί οι ήρωες, τους οποίους πρέπει να τιμά κάθε στιγμή ο ελληνικός λαός και η πατρίδα μας, η ελληνική πολιτεία, αλλά η ελληνική πολιτεία πώς τους τιμά, παρακαλώ πολύ, όταν τους θυμάται όταν πέσουνε στη θάλασσα του Αιγαίου μας, όταν χάσουν τη ζωή τους, και ο κύριος Τσίπρα, ο κύριος Καμένος σημειώνει στο Twitter ότι χάθηκε ο Έλληνας πιλότος μας. Ντροπή σου, κύριε Καμένε. Ντροπή σου, ειλικρινά, που το παίζεις και υπουργός Εθνικής Άμυνας. Έπρεπε να βγεις έξω δημοσίως και να εκφράσεις τα δημόσια συλληπιτήριά σου με διάγγελμα. Όταν όμως πρόκειται να μοστράρεις τη φάτσα σου επειδή θέλεις να κάνεις την προσωπική σου επίδειξη, τότε βγαίνεις δημοσίως και εκφράζεις αυτά που έχεις να πεις. Στην περίπτωση όμως του Έλληνα πιλότου μας, ο οποίος έφυγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο, βρήκες να κάτσεις ένα λεπτό πάνω από το κινητό σου τηλέφωνο ή από το κομπιουτεράκι σου για να γράψεις ένα μήνυμα της αναγγελίας του θανάτου του τραγικού πιλότου μας. Τι άλλο να πούμε. Εμείς κλείνουμε το γόνι περήφανοι, με δάκρυ, απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και στην οικογένειά του, την χείρα γυναίκα, η οποία είναι υποχρεωμένη να σηκώσει για την υπόλοιπη ζωή της τον σταυρό, ανατρέφοντας τα δυο ορφανά παιδιά. Φίλες και φίλοι, οι στιγμές είναι κρίσιμες. Η εκπομπή αυτή ήταν αφιερωμένη στον Έλληνα ήρωά μας, στον Γιώργο Μπαλταδόρο, και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή πάλι με αυτό το συγκλονιστικό απόσπασμα από την κηδεία του, τις τελευταίες αυτές τις στιγμές, όπου η Ελληνίδα ηρωίδα, πλέον χείρα σύζυγός του, έψαλε τον εθνικό ύμνο και ακούσαμε όλοι το «Αθάνατος». Αθάνατος λοιπόν αυτός ο ήρωας πιλότος, και κλείνουμε το γόνι και σε όλους αυτούς οι οποίοι στηρίζουν την πατρίδα μας και φυλάτουν τα σύνορα, φυλάτουν Θερμοπύλες. Φίλες και φίλοι, με τον εθνικό ύμνο κλείνουμε και με ένα ίστατο χαίρο στον μεγάλο αυτό πιλότο, τον ήρωά μας. Γεια σας, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Να προσέχετε. Γεια σας, φίλες και φίλοι.